ήταν και χθε στου μαθητέ του μαγειρίσματα, στα backstage. Συνάντησα εκεί την Πινελόπη Ανασοπούλου. Θυμάσαι που έχει πάει στο κοκομπλόκο που έπαιζε με το Μουτσινά η Πινελόπη. Βεβαίω, πολύ ωραία παράσταση. Αποκαλύπτει η Πινελόπη ότι δεν πέρασε καλά με τον Νίκο Μουτσινά και ότι δεν παίζει να ξανασυνεργαστεί μαζί του. Τύπου χιουμόρ. Όχι, τύπου σοβαρότατα. Αλήθεια. Αλήθεια. Να δεις πώς είναι πια με την κόρη. Τώρα έχει αρχίσει και ψιλομιλάει και στέκεται και όρθια και τα έχει κάνει και λίγο νωρίς όλα και έχουμε τρελαθεί. Η πρώτη λεξούλα που έχει... Όλα τα παιδάκια λένε όλα. Εσύ όλα αυτά τα χρόνια έχεις κρατηθεί μακριά από κόντρες, ίντριγκες κτλ. Και γενικά στον εκφέρεις άποψη να πεις κάτι, ας πούμε, για κάποιον. Όχι, όχι. Έχω εκφέρει άποψη όταν με ενοχλούν πολύ, το λέω. Όπως έκανα και τώρα. Ναι, αναφέρομαι στο Νίκο Μουτσινά. Μου έκανε εντύπωση που είπες ότι δεν θα ήταν και το καλύτερό σου να ξανα... Νομίζω ότι εκείνου. Δεν έχει λεφθείτε. Να κάνει μόνο με μένα αυτό. Απλά μάλλον δεν το είπα εγώ καλά. Νομίζω κανένας από τους δύο μας δεν θα ήθελε. Είμαστε δύο άνθρωποι που δεν ταιριάζουμε καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος να ξανασυναντηθούμε. Θέλω να περνάω καλά στις δουλειές μου. Αυτό δεν είναι τίποτα τραγικό. Περνάς και φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε τέλεια με τον Νίκο. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, μην είναι η δική μου η άποψη. Με ρωτάτε, εγώ δεν πέρασα καλά το καλοκαίρι. Μου ήταν δύσκολο καλοκαίρι ούτως ή άλλως, γιατί είχα μια συνθήκη πολύ ζώρικη. Δεν ευνοήθηκε η συνθήκη αυτό. Δεν... Μάλιστα. Πιστεύω ότι λέει ξεκάθαρα ότι η συνθήκη πια ήταν για την Πινελόπη. Είχε ένα παιδί. Το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι γέννησε η κοπέλα. 4 μηνών το παιδί. 4 μηνών το παιδί είναι στην πιο δύσκολη ηλικία. Τρελαμένες και οι ορμόνες της μάνας. Το είχε και κάποιες φορές μαζί της. Οπότε για να λέω ότι δεν ευνοήθηκαν οι συνθήκες, προφανώς στα καμαρίνια έγινε ο ψηλός χαμός. Δηλαδή, εμένα ξέρεις τι μου κάνει λίγο το γείτονα που έχω στον τρίτο, ευτυχώς που δεν είναι κατωμένα στον πέμπτο, που όταν κλαίει η μπέμπα. Βγαίνει ότι τον ενοχλούμε, κατάλαβες. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει με το Μουτσινά. Εγώ καταλαβαίνω ότι πέρασε δύσκολα. Δεν μου αρέσει τώρα να βγει και να πει ότι δεν πέρασε καλά κτλ. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, το έχω δει και εδώ πέρα στην εκπομπή κάποιοι που ήταν στο πάνελ, ας πούμε, να πούνε αυτό. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει κάτι ή φύγε, που πέτανε κάποια καρφιά κατά καιρού. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν σε κρατάει κανεί με το ζόρι πουθενά. Καλά, το είπε όμω εκλεπτισμένα, δεν είπε λεπτομέρειε. Θέλω να πω κάτι. Επειδή, παιδιά, τη γνώρισα την Πινελόπη, ήμασταν μαζί στον Dancing on Ice. Παιδιά, είναι ένα τυπάκι το οποίο πραγματικά δεν κρύβει ποτέ αυτό το οποίο αισθάνεται. Και εγώ την πάω την Πινελόπη. Και είπε την αλήθεια τη. Δεν πέρασε καλά αυτή, δεν πέρασε καλά προφανώ και ο Μουτσινά. Το είπε. Και το είπε, ξεκάθαρα. Εντάξει, πάντω είναι υποχρεωμένο ο άλλο να δέχεται το να έχει μαζί το παιδί. Δηλαδή, εντάξει, οκ, είχε το πρόβλημα τη κοπέλα, έπρεπε να έχει μαζί το παιδί, αλλά και οι άλλοι. Κάτσε παιδί, δεν έφερε το σκύλο. Ωραία, παιδιά, αλλά είναι δουλειά. Είναι δουλειά. Δηλαδή, αν η Σάσα δηλαδή, έφερε το παιδί τη εδώ κάθε μέρα, τι να κάνει, δεν έχει καταφύγει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αν περνάει μια φάση ο άλλο και μπορεί να μην έχει γυναίκα ή λεφτά για να πει. Πρέπει να στηρίξουμε όμω έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Το ότι βγαίνει με ωραίο τρόπο είπε αυτό που συνέβη. Δηλαδή, δεν πήγε στη διαδικασία να πει λεπτομέρειε και να κατηγορήσει. Πήγε και στην άλλη πλευρά και λέει και εγώ για το Μουτσινά μπορεί να. Δεν ήμουν, ας πούμε, ότι καλύτερο. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν υπήρχε καλή χημεία. Δεν τέριαζαν. Δηλαδή δεν είπε ότι φταίει ο Μουτσινάς. Είπε και εγώ και το Μουτσινά δεν ήμουν η καλύτερη στη συνεργασία. Ναι, αλλά είπε ότι δεν ξανασυνεργάζομαι ποτέ. Οπότε ουσιαστικά χαμό πρέπει να γίνει. Δεν το πήγε να δώσει λεπτομέρειε. Δεν το στείλει αυτό. Δεν το στείλει αυτό. Αυτό που αισθάνθηκε, αυτό που έγινε, το είπε. Μέχρι εκεί. Και αυτό σεβαστό. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμω δεν είναι η πρώτη ηθοποιό η οποία. Έχει γεννήσει κατά τη, επειδή έχει μια παράσταση και αναγκάζεται να πάρει και το παιδί μαζί. Ο καθένας κάνει το δικό του προγραμματισμό. Ούτε η πρωτοποιός που τσακώνεται με τον Μουτσινά. Με τον Αγγέλο είχε γίνει χαμός στην παράσταση τότε που είχαν παίξει στα βαφτίσια. Ο κακός χαμός πριν χρόνια. Είναι ένα άλλο θέμα. Ο Αγγέλο είχε πει κάτι όμως λίγο. Γιατί ξαφνικά ακούω και κράζουν όλοι τον Μουτσινά, αλλά δεν λέει κανείς κάτι μπροστά. Δηλαδή και εγώ έχω ακούσει ότι είχε κάνει. Και υπάρχουν άλλοι 10.000 άνθρωποι, όπως το είπε και η Πινελόπη, που τρελαίνονται για τον Μουτσινά και έχουν περάσει πάρα πολύ ωραία. Μα ήταν και όνειρο είχε πει. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω είναι. Ότι είναι μία περίοδος αυτή μιας γυναίκας ιερή, που μπορεί να είναι δουλειά, αλλά οφείλουμε μέσα μας, όλοι, στο πόστο μας, να κάνουμε και ένα βήμα πίσω. Και να στηρίξουμε, συμφωνώ. Διαφορετικά δεν ξεκινάς κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και αν αυτή η συνθήκη, όπως λέει ο Στέφανος, είναι αυτή. Ναι, δηλαδή, ήταν αυτό. Έπαιρνε, είναι από το ρεπορτάζ αυτό. Δεν πήγε σε λεπτομέρειες. Όχι, αλλά σου λέω από το ρεπορτάζ ότι αναγκάζονταν η κοπέλα να πάρει το παιδί. Το υποθέτουμε ότι είναι αυτό. Δεν το υποθέτουμε, το ξέρω από το ρεπορτάζ.